Σήμερα θα δούμε τι πρέπει να προσέξει για να πουλήσει ή να αγοράσει την άπληση συσκευή σου. Tips and tricks για να μην σε πιάσουν κορόιδο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλου και όλες σε, σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσει το αρχαίο βίντεο, μην ξεχάσει να κάνει ένα like, να πατήσει το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να μην χάνει κανένα από τα επόμενα βίντεο. Πολλοί με ρωτάτε κατά καιρού εάν αξίζει και τι πρέπει να προσέξουμε. Και αν δεν είναι καλή, υπάρχει φόβο. Κάνω λοιπόν σήμερα αυτό το βίντεο για να τα απαντήσουμε όλα. Αλλά όχι μόνο το τι πρέπει να προσέξουμε, αλλά και το τι διαδικασία πρέπει εμεί να κάνουμε για να πουλήσουμε τη δική μα Apple συσκευή. Το πρώτο και το βασικότερο κριτήριο είναι το πόσο βαθιά μπορούμε να βάλουμε την τσέπη μα. Βέβαια, και φυσικά, εάν μπορούμε να βάλουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη, τότε πολύ απλά πηγαίνουμε στην αγορά μια καινούρια συσκευή και αφήνουμε τα μεταχειρισμένα για αυτού που δεν έχουν Τόσο βαθιά τσέπη. Οι περισσότεροι όμω δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα και πολλέ φορέ καταλήγουμε στην αγορά μια μεταχειρισμένη. Αξίζει όμω, είναι επίφοβο, φυσικά και δεν είναι επίφοβο. Φυσικά και αξίζει να αγοράσουμε μια μεταχειρισμένη συσκευή, αλλά υπάρχει ένα αλλά που πρέπει να δώσουμε πολύ προσοχή. Είναι κάποια πραγματάκια που πρέπει να προσέξουμε για να δούμε αν η σχέση ποιότητα και τιμή τη μεταχειρισμένη συσκευή είναι καλή το λεγόμενο value for money που λένε και στο χωριό. Σαν πρώτη φάση και πολύ βασικό, όταν αγοράζουμε μια μεταχειρισμένη συσκευή, οποιαδήποτε μεταχειρισμένη συσκευή, καλό είναι να την κάνουμε τη συναλλαγή χέρι με χέρι. Ακόμα και πολύ εμπίστος να είναι ο άνθρωπο που θα πάρουμε τη συσκευή και θα του στείλουμε τα λεφτά, πολλέ φορέ είναι πάρα πολύ μεγάλο το ρίσκο. Οπότε καλό είναι πάντα τη συναλλαγή μιας τόσο ακριβής, ειδικά μια τόσο ακριβής συσκευής, να γίνει τη συναλλαγή χέρι με χέρι. Πολλά έχουν γίνει, έχουν χαθεί λεφτά, είναι κρίμα να χαθούν και άλλα. Τώρα, πιο ειδικά τι πρέπει να προσέξουμε σε μια Apple συσκευή πριν την αγορά Να τονίσουμε ότι λίγο πολύ είτε είναι iPhone, είτε είναι iPad, είτε είναι Mac, ισχύουν λίγο πολύ τα ίδια πράγματα. Σίγουρα, ό,τι ισχύει για ένα iPhone, ισχύει και για ένα iPad. Αλλά και για ένα Mac, αλλά με λίγο διαφορετικό τρόπο από τι άλλε δύο που είπαμε. Πριν φτάσουμε στη διαδικασία απόφαση και επιλογή, προφανώ πρέπει πρώτα να κάνουμε ένα πρώτο search. Πρέπει πρώτα να δούμε τι διαθέσιμε συσκευέ που μπορούμε να αγοράσουμε. Το βασικό όμω είναι με τι κριτήρια θα αναζητήσουμε τη συσκευή που θέλουμε. Πρώτα απ' όλα, προσέχουμε την έκδοση και το μοντέλο τη συσκευή. Για Mac καλό είναι να μην κοιτάμε κάτω από 12 και 13 μοντέλο Θα σας πω πιο κάτω για ποιους λόγους Και iPhone όχι πιο κάτω από τριετία. Να σας πω εδώ ότι το βίντεο αυτό γυρίζεται Φεβρουάριο του 2020 Ισχύουν και τέτοια πράγματα ακριβώς για όλα τα επόμενα χρόνια Καλό είναι όμως όσο περνάνε τα χρόνια να κοιτάμε πιο καινούριε εκδόσεις από 12-13 Τα iPhone και τα iPad όχι όπως είπαμε κάτω από τριετία, Ανάλογα με την χρονολογία και τη χρονιά που έχουμε γιατί όμω είναι βασικό αυτό και γιατί πρέπει αυτό το πράγμα να προσέξουμε. Για να υπάρξει συνεργασία και αλληλεπίδραση με τι άλλε I-συσκευέ μα πρέπει να είναι το λογισμικό όσο δυνατόν νεότερη έκδοση γίνεται. Αλλά και λόγω εφαρμογών, γιατί πολλέ εφαρμογέ δεν δουλεύουν σε παλιότερε εκδόσει Mac ή iOS. Και δεν είναι αναβαθμίσουμε φυσικά σε νεότερε εκδόσει iOS ή OS X. Καλό είναι πριν κάνουμε την αγορά να τσεκάρουμε. Με βάση το λογισμικό που έχουμε εκείνη την περίοδο, εάν το παίρνει το λάπτο που θέλουμε να αγοράσουμε, τι νεότερε εκδόσει. Με ένα απλό Google Search αυτό μπορείτε να το βρείτε πολύ εύκολα. Δηλαδή να αναζητήσουμε το OSX ή το iOS που εκείνη την περίοδο υπάρχει. Τώρα αυτή την περίοδο ας πούμε είναι το iOS 13 και το OS X Catalina. Καλό είναι από πριν να τσεκάρουμε εάν το Mac που θέλουμε παίρνει τη νεότερη έκδοση του OS X. Σε iPhone τώρα όχι κάτω από τριετίας και όχι κάτω από 32 ή 64 GB. Μακριά από 16 άρια. Θα έχετε πρόβλημα εάν και από το 7 ευτυχώ. Έχουν καταργηθεί τα 16 άρια. Θα έχετε πρόβλημα με το χώρο, καθώ όσο γίνεται πιο νεότερο το λογισμικό, το λογισμικό του στο κινητό σα πιάνει γύρω στο 60 με 70%, οπότε δεν θα έχετε άλλο χώρο ούτε καν για εφαρμογέ, πόσο μάλλον για φωτογραφίε και βίντεο. Σε Mac για χώρο 128 δεν το προτείνω. Πάρα αυτά, εάν δεν μπορείτε να αγοράσετε ένα δίσκο με 256, κάποια στιγμή στο μέλλον θα χρειαστείτε σκληρό δίσκο. Επίση, όχι κάτω από 8 8GB RAM σε Mac, απαγορευτικό θα έλεγα εν ενέτειοι 2020. Αφού λοιπόν αποφασίσουμε και επιλέξουμε κάποια μοντέλα εξ αποστάσεως θα πάμε να τα δούμε από κοντά. Ποια είναι τα πράγματα που θα δούμε και θα προσέξουμε από κοντά πριν την αγορά της συσκευής μας. Το πρώτο πράγμα είναι η εξωτερική εμφάνιση. Λόγω του ότι όλα τα μοντέλα iPhone, iPad αλλά και Mac είναι μεταλλικά, από τη φθορά και τα χτυπήματα που έχει θα καταλάβουμε την χρήση που έχει γίνει στη συσκευή. Φυσικά τα χαρακτηριστικά που έχει, αν και θα τα έχουμε δει σίγουρα πριν φτάσουμε στην διαδικασία να τη δούμε από κοντά. Και το πιο βασικό πράγμα που θα κοιτάξουμε για να δούμε την υγεία του MacBook ή του iPhone που θέλουμε, είναι η κύκλη φόρτιση και η υγεία μπαταρία αντίστοιχα σε iPhone. Είναι βασικό εδώ να ξέρουμε ότι από 800 και κύκλου φόρτιση, το Mac είναι για αντικατάσταση μπαταρία και κοστίζει σαν έξοδο γιατί είναι ακριβή η αντικατάσταση. Αν είναι στου 100 με 150, το λε εξαιρετικό, το λε και σχεδόν καινούριο. Άφοβα το παίρνει και είναι και ελαφρά μεταχειρισμένο. Πού θα βρούμε όμω του κύκλου φόρτιση και να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται το Mac που θέλουμε να αγοράσουμε. Πάμε λοιπόν επάνω στο μήλο αριστερά, επιλέγουμε πληροφορίες για αυτό το Mac. Αναφορά συστήματος, στην αναφορά μας βγάζει όλες τις αναφορές και όλα τα hardware που βρίσκονται στο λογισμικό μας. Πηγαίνουμε στην ισχύ, στη μέση κάπου γράφει πληροφορίες υγείας μπαταρίας και εκεί κάπου περίπου στη μέση πάλι γράφει κύκλη φόρτισης. Να ξέρετε ότι το normal περίπου σε μια κανονική χρήση είναι 300 με 400 κύκλοι φόρτισης το χρόνο. Οπότε, αν μα λέει ότι το έχει 2 ή 3 χρόνια, από του κύκλου φόρτιση λίγο πολύ θα καταλάβουμε και θα καταλάβουμε επίση και τη χρήση που γίνεται στο Mac αυτό. Επίση, θα καταλάβουμε αν χρησιμοποιείται πολύ ή αν χρησιμοποιείται λίγο. Στο iPhone αντίστοιχα, κοιτάμε την υγεία μπαταρία. Κάτω από 70% η υγεία μπαταρία του iPhone μα είναι για service, δηλαδή για αντικατάσταση. Είναι βέβαια ένα έξοδο το οποίο δεν θα αποφύγετε στο άμεσο μέλλον και το κόστο του είναι περίπου γύρω στα 30-40 ευρώ ανάλογα σε τι κατάστημα θα πάτε να την αντικαταστήσετε. Δεν είναι κάτι φυσικά, αλλά να ξέρετε ότι και μεταχειρισμένοι να αγοράσετε και καινούργια να αγοράσετε είναι ένα έξοδο που κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνετε. Φυσικά ότι έχουμε πει για iPhone μέχρι τώρα ισχύει το ίδιο πράγμα και για τα iPad. Πριν καταλήξουμε φυσικά στην αγορά του μοντέλου που θέλουμε, να δούμε λίγο πολύ την κίνηση που υπάρχει στην αγορά. Δηλαδή δεν θα αγοράσουμε ένα μοντέλο που είναι 12-13 στην τιμή των 700 και 800 ευρώ, καθώς βρίσκουμε μοντέλα του 15 και του 16 σε αυτές τις τιμές, τουλάχιστον μέχρι και σήμερα. Να ξέρετε ότι είναι ακριβώς σπορ, όσο πιο καινούργιο είναι το μοντέλο που θέλεις να πάρεις, ακόμα και στα μεταχειρισμένα, πρέπει να βάλεις το χέρι στην τσέπη βαθιά. Αυτές είναι οι βασικές πληροφορίες που πρέπει να ξέρεις για μια νέα αγορά, είτε MacBook, είτε iPhone, είτε iPad. Περιμένω να μου πεις στα σχόλια εάν σε βοήθησα, εάν πρέπει να προσέξουμε κάτι άλλο το οποίο δεν ανέφερα. Και φυσικά αν έχεις και κάποια απορία. Τώρα, για την πώληση του παλιού σου iPhone ή του παλιού σου Mac, τι πρέπει να κάνεις και ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσεις. Πρώτα απ' όλα κάνουμε ένα εφεδρικό αντίγραφο, είτε στο iTunes είτε στο iCloud. Είναι πολύ βασικό όχι μόνο για να κρατήσουμε τα αρχεία και τι εφαρμογέ μα και οτιδήποτε άλλο, αλλά για να κάνουμε και πιο εύκολη διαδικασία τη ενεργοποίηση του νέου iPhone ή του νέου Mac που θα πάρουμε. Βασικό, πολύ βασικό είναι το backup. Εφεδρικό αντίγραφο πριν κάνει οτιδήποτε. Βέβαια, οι καινούργιε συσκευέ με τα καινούργια λογισμικά που έχουν έχουν αυτόματο εφεδρικό αντίγραφο. Οπότε, αν το έχετε ενεργοποιημένο, θα είστε κομπλέ. Κάνει ανά μία με δύο μέρε, κάνει εφεδρικό αντίγραφο. Οπότε, θα το έχετε σίγουρα. Αν το έχετε ενεργοποιημένο, θα έχετε κάνει σίγουρα. Μετά πηγαίνουμε στο iPhone, πηγαίνουμε στι ρυθμίσει, κάνουμε scroll προ τα πάνω για να βγει αναζήτηση και πηγαίνουμε πάνω-πάνω και γράφουμε έβρεση iPhone πρέπει να απενεργοποιήσουμε την ευρυσία iPhone γιατί αλλιώ δεν θα μα αφήσει να κάνουμε τι εργοστασιακέ ρυθμίσει και να κάνουμε σβήσιμο του iPhone μα. Για τα Mac πατάμε Command Space και γράφουμε στην αναζήτηση εφεδρικό αντίγραφο πάλι αντίστοιχα. Φυσικά για iPad ισχύει το ίδιο πράγμα έτσι ότι ισχύει και για τα iPhone όπως είπαμε και παραπάνω. Σβήνουμε λοιπόν το εφηδρικό αντίγραφο. ίσως χρειαστεί να βάλουμε το Apple ID μα ή να βάλουμε το συνθηματικό τη συσκευή μα, το βάζουμε άφοβα γιατί πρέπει να το πανεργοποιήσουμε. Μετά πηγαίνουμε στι ρυθμίσει για iPhone γενικά και κατεβαίνουμε κάτω και πατάμε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων. Εκεί πέρα πατάμε περιεχόμενο και ρυθμίσει. Το πιθανότερο πάλι είναι να ζητηθεί το Apple ID μα, το βάζουμε κανονικά και πατάμε OK για Mac καλό είναι να πάμε και να απενεργοποιήσουμε και το iCloud μας αλλά και το Apple ID μας. Εάν δεν το κάνουμε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Καλό είναι βέβαια να πάμε να κάνουμε logout και από τα δύο. Εάν δεν το κάνουμε δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι όλα ok. Πηγαίνουμε πάλι πάνω αριστερά. Πατάμε επανεκκίνηση της συσκευής μας για να κάνει ένα reboot το Mac μας και πριν ανοίξει κρατάμε πατημένο το Command και το R μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple. Αφήνουμε το κουμπί, εκεί θα μας ανοίξει ένα παράθυρο, εκεί πέρα θα πάμε στο Disk Utility. Πατάμε Erase στον δίσκο του Mac για να σβηστούν τα δεδομένα και τα αρχεία που έχουμε. Μπορούμε λοιπόν και έτσι να το πουλήσουμε εφόσον κάνουμε Erase στον δίσκο και θα αφήσουμε τον νέο χρήστη να κάνει εγκατάσταση το νέο λογισμικό του OS X και να ξεκινήσει αυτό τη δικασία την αρχή. Μπορούμε φυσικά να κάνουμε την κατάσταση στο λογισμικό, απλά να μην χρειαστεί να κάνουμε login εμεί στο δικό μα Apple ID και να το δώσουμε έτσι ώστε να κάνει αυτό μετά. Εγώ συνήθω τα πουλάω, απλά κάνω ερέσει το δίσκο και το δίνω και το αφήνω στον νέο χρήστη να κάνει τη διαδικασία μόνο του. Να κάνει δηλαδή reinstall τον λογισμικό μέσα στο MacBook. Να ξέρετε ότι δεν χρειάζεται να ε, μεταφέρεται με στικάκι το λογισμικό στα MacBook καθώς τα MacBook έχουν έναν ειδικό δίσκο μέσα στο Mac το οποίο αποθηκεύει το λογισμικό οπότε μετά το κάνει εγκατάσταση αυτόματα μόνο του δεν χρειάζεται ούτε στικάκι για φορμάτ ούτε bootable δισκάκια και τέτοια και όλα καλά τα αφήνει απλά και πατάς το κουμπάκι και κάνεις reinstall τόσο απλό είσαι πλέον έτοιμο να πουλήσει την Apple συσκευή σου. Είτε είναι iPhone, είτε είναι iPad, είτε είναι κάποιο MacBook Pro. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σα άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Ελπίζω να πάτσα στι ερωτήσει που με έχετε κάνει σε ένα βίντεο. Περιμένω από κάτω στα σχόλια και τις ερωτήσεις σας αλλά και αν δεν είπα κάτι ή κάτι παρέλειψα καλό θα ήταν να το αναφέρουμε για να ενημερώσουμε τον κόσμο που δεν γνωρίζει φυσικά έτσι πάντα μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα από τα επόμενα βίντεο όπως βλέπεις κάθε Κυριακή έχει καινούριο βίντεο και από εδώ και πέρα κάθε Κυριακή θα έχει καινούριο βίντεο οπότε πάντα το subscribe, πάντα και το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα από αυτά εμείς θα τα πούμε στο επόμενο.